Άγιος Νικόλαος ο Πρώτος, ο μυστικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εορτάζει τη μνήμη του η Εκκλησία στις 16 Μαΐου εκάστου έτους. Γεννήθηκε το 852 και η καταγωγή του ήταν από την κάτω Ιταλία. Έλαβε το αξίωμα του συγκλητικού, όμως ο Νικόλαος από αγάπη προς τον μοναχικό βίο έγινε μοναχός στην Μονή των Γαλατινών και αργότερα για τις πολλές αρετές και τη μόρφωσή του εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και χειροτονήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 895 μετά Χριστόν, διαδεχόμενος τον αποθανόντα Πατριάρχη Αντώνιο τον Δεύτερο, τον Καβλέα. Η πρώτη Πατριαρχία του Νικολάου του Πρώτου, που επωνομάστηκε και μυστικός, είχε διάρκεια μέχρι το 906. Η αιτία της πτώσης του δείχνει την ευσεβή και αληθινά επισκοπική θέλησή του. Ο βασιλιάς ο Λέων ο Σοφός είχε κάνει παρά την απαγόρευση του Πατριάρχη τέταρτο γάμο μετά τη ζωή της Καρβονοψίνας. Ο Νικόλαος όχι μόνο δεν αναγνώρισε το γάμο του βασιλιά, αλλά καθήρεσε τον ιερέα Θωμά που τέλεσε τον γάμο και αφόρησε τον βασιλιά. Ο Λέων για να εκδικηθεί τον Νικόλαο κατάφερε και τον έριξε από τον πατριαρχικό θρόνο και διάδοχο του όρισε τον Ευθύμιο τον Πρώτο. Δημιουργήθηκε όμως μέγας άλλος στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και το 911 ο αδελφός του Λέοντα Αλέξανδρος κατέβασε από τον θρόνο τον Ευθύμιο και ανέβασε πάλι τον Νικόλαο. Το 913 μαζί με άλλους τέσσερις ανέλαβε επίτροπος του ανήλικου βασιλιά Κωνσταντίνου Τεδόμου. Επί της πατριαρχίας του εμποδίστηκε οριστικά ο τέταρτος γάμος δια του λεγόμενου τόμου της ενώσεως και έγινε η πρώτη διάταξη του μηνολογίου των Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας από τον Σιμεών τον Μεταφραστή. Πέθανε τον Μάιο του 925 και ενταφιάστηκε στη Μονή των Γαλακρινών.